πρόθεσή του να εντείνει τις πιέσεις ώστε να μην χαθούν χρήματα για τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, εξέφρασε ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος έκανε λόγο για λάθη στη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ πριν από 2 χρόνια, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη στάση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και σε ζητήματα κακοδιοίκησης που οδήγησαν, όπως είπε, στο κακό αυτό αποτέλεσμα για τις επιδοτήσεις. Είχαμε μια μείωση της τάξης των 236 εκατομμυρίων, η οποία προήλθε από μια διαπραγμάτευση που έγινε 2,5 χρόνια πριν και αφορά τη νέα ΚΑΠ. Εκεί θα εντείνουμε την προσπάθειά μας για να δούμε ποιες βελτιώσεις μπορούν να συμβούν. Είχαμε λιγότερη καταβολή, κατά 88 εκατομμύρια, που είναι καθαρά ευθύνη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, και εκεί εντείνουμε το βάρος και την πίεση, ώστε να μην χαθούν και να καταβληθούν και να καταλήξουν στις ΣΕΠΕΣ των αγροτών κτηνοτρόφων. Θα δώσω τον εαυτό μου, την ψυχή μου, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να διορθωθούν πράγματα, μπορούν να διορθωθούν πράγματα, αλλά δεν γίνονται με ένα μαγικό ραβδί ή ένα μαγικό κουμπάκι. Το μεσημέρι, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βρέθηκε στην Γεωργική Σχολή Μεσαράς, όπου προείδρευσε σε σύσκεψη παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως εκτιμά ο Υπουργός, σε 4 χρόνια η σχολή θα αναβαθμιστεί σε περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ανοίγοντας νέες προοπτικές στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας. Ένα περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, το οποίο θα προσφέρει γνώση, ενέργεια και κυρίως θα λειτουργεί ως σηματοδότης στα θέματα του πρωτογενού τομέα τα οποία έρχονται. Να έχει προοπτικές, αλλά το πιο βασικό είναι να συνδεδεμένο με την τοπική κοινωνία. Βλέπουμε ότι με μεγάλη μας χαρά υπάρχει πολιτική βοήθεια από το Υπουργείο για να γίνει εδώ πέρα κάτι το οποίο να μείνει και να είναι βιώσιμο για πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι τουλάχιστον αυτό που είπε ο Υπουργός ξεπερνάει ακόμα και τις δικές μας προσδοκίες. Ειλικρινά, μιλάμε, ο Υπουργός μίλησε για ένα μεσογειακό κέντρο το οποίο θα μπορέσει να παράγει επιστημονικά, έρευνα δηλαδή, αλλά και συγχρόνως να μπορεί να διδάξει και να παράξει την κοινωνία. Αυτό λοιπόν μας υποσχέθηκε σήμερα ο Υπουργός κ. Αυγενάκης, ότι θα το κάνει πραγματικότητα. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Δηλώσαμε ότι είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε στο έργο της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς, δορίζοντας μέλισσες για την διευκόλυνση των διερευνητικών ενεργειών που θα γίνουν στα πλαίσια της μελισσοκομείας. Ο Λευτέρης Αυγενάκης αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, στην υπεραξία του τόπου, στην κλιματική αλλαγή, στην ερημοποίηση και στις πολλές προκλήσεις στη διεθνή αγορά. Θα πρέπει να κινηθούμε τάχιστα, θα πρέπει να σπάσουμε αυγά. Το χρωστούμε σε μια κοινωνία που παλεύει, σημείωσε μεταξύ άλλων. Στόχος είναι εντός της τετραετίας η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, δηλαδή τα 1.100 στρέμματα, οι εγκαταστάσεις, όλο αυτό το δυναμικό και η ιστορία, η μοναδική ιστορία της σχολής αλλά και της περιοχής να αποτελέσει σταθμό για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Θα καταλήξουμε τις επόμενες εβδομάδες σε ένα ωραίο πλάνο το οποίο θα τρέξει και θα συνδεθεί και με ένα ωραίο σχήμα διοικητικό που θα προβλέπει και θα επιβάλλει πρώτα απ' όλα τη βιωσιμότητα αυτού του δημιουργήματος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην ίδρυση Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος με έδρα το Ηράκλειο, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει από το νέο έτος. Και αυτό μου δίνει χαρά, διότι ικανοποιούμε ένα πάγιο αίτημα των κρεοπολών και των ανθρώπων της κτηνοτροφίας.